πια στη γη. Μην πας πουθενά. Πάω για καφέ. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Ο κύριος Τέρης. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα σας, ο κύριος Λεβέντης. Α, τι κάνετε, πώς είστε? Τα σέβη μου, πώς πάτε? Μια χαρά. Για πες μας, πρόεδρε, τι γίνεται από τώρα που έχουμε βρεθεί. Τι να γίνεται, κανονικότατα προς νέο ολοκαύτωμα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν βλέπω, εξέλιξη πάλι. Οι λύσεις, οι εκδοχές είναι δύο. Να βγει πρώτος ο Σαμαράς, ναι, και να σχηματίσει κυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Ναι. Το θέμα είναι αν συμφωνούν στο πρόσωπο του Σαμαράς Πρωθυπουργού ή μήπως χρειαστεί πάλι ο Παπαδήμος. Ναι, καλά, αυτό βέβαια εξαρτάται από ποια θα είναι η διαφορά των κομμάτων, έτσι. Τάση, ναι, αλλά ό,τι και να συμβεί, αφού δεν θα είναι αυτοδύναμος ο Σαμαράς, ναι, θα έχει 120, εξαρτάται αν ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης που είναι να βάλουμε ένα τρίτο άτομο. Πάντως ο Κουβέλης τον παίζει διπλό και με ενδεχόμενη νίκη, ναι, Τσίπρα είναι μέσα ο Κουβέλης. Η πρώτη, ναι, λοιπόν, εκδοχή είναι, είπαμε, Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης. Ναι, ναι, ναι. Αν ο Κουβέλης μπει στη Βουλή, γιατί θα υπάρχει και πόλωση. Ναι. Να ξέρετε ότι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι, και δυσκολία τώρα, έτσι. Πιέζουν λίγο τα πράγματα. Πάμε προς σύγκρουση. Σωστά, σωστά. Δύο κόσμων και απόλυτη πόλωση. Ναι. Η δεύτερη εκδοχή είναι να βγει πρώτος ο Τσίπρας, mm-hmm, και να γίνει κυβέρνηση με Βενιζέλο και Κουβέλη πάλι. Και με Βενιζέλο Τσίπρα, ναι, δηλαδή. Ναι, πάντα ο Βενιζέλος ήταν απαραίτητος. Με μικρή δύναμη αυτό το 9-10 που θα πάρει, ναι, δεν τον βλέπω να παίρνει παραπάνω. Τι, ο Βενιζέλος τώρα είναι συντηρητικό εξουσία, δηλαδή και είναι απαραίτητο σε όποιο και να είναι ο σχηματισμός της κυβέρνησης. Είναι υποτίθεται και αριστερός, ναι, και μνημονιακός. Ναι. Καταλάβατε, είναι. Τα έχει όλα δηλαδή, είναι σαν τα 3-1. Το μείγμα που οι Ευρωπαίοι θέτουν σαν βάση. Ναι, το έχει ο Βενιζέλος. Ναι, ναι, το έχει ο Βενιζέλος. Ενώ οι άλλοι είναι ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Α. Λοιπόν, για τους Ευρωπαίους, ναι, είναι άγνωστοι. Άγνωστοι είναι οι άλλοι. Οπότε η δεύτερη λοιπόν εκδοχή είναι Βενιζέλος, Τσίπρας, Τσίπρας, Βενιζέλος, Κουβέλης. Ναι. Τσίπρας, Βενιζέλος, πάλι το ζήτημα είναι ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός, γιατί το Τσίπρα δεν φαντάζομαι, ας πούμε, να τον αποδέχονται οι ξένοι. Ναι. Πάλι τίθεται θέμα ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός και πάλι ποιος μπορεί να επιστρατευθεί, όχι ο Παπαδήμος βέβαια τη φορά αυτή, ναι, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πιθανότατα να είναι ο Κουβέλης. Άρα κυβέρνηση θα έχουμε 18 του μήνα τώρα. Ναι, ε, ναι. Αυτό έτσι το βλέπω, ότι μέχρι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν μαζί με τις ευρωεκλογές το 2014. Ναι, και τις δημοτικές εκλογές. Δεν σηκώνει το κλίμα, κύριε Τέρη μου, ναι, 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 για νέες εκλογές και για αστάθεια. Θα κρατήσουν 5-6 μέρες, ας πούμε, οι διαδικασίες για τη συγκρότηση κυβέρνησης, αλλά τη φορά αυτή θα αποδώσουν. Mm-hmm. Εσείς δεν βλέπετε, δηλαδή, αν τελικά μπούμε, κάνουμε κυβέρνηση 18 του μήνα και βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας με το μνημόνιο, ότι θα βρεθούμε απ' έξω? Όχι, όχι. Και στη μία εκδοχή που κάνει ο Σαμαράς, ναι, μαζί με τον Βενιζέλο, είπαμε, και τον Κουβέλη, και στην άλλη εκδοχή που κάνει ο Τσίπρας με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη, mm-hmm, πάλι μνημονιακή θα είναι η Ελλάδα. Ναι. Απλά στη μία περίπτωση του Σαμαρά θα είναι ευθέως μνημονιακή. Πιστάνε πιο light. Ενώ στην άλλη θα είμαι soft. Α, soft. Δηλαδή, light. Μέσα, ναι, στην Ελλάδα θα βρίζουμε το μνημόνιο, ναι, και έξω θα υπογράφουμε. Μία τούμπα θα κάνει και ο Τσίπρας. Ναι. Καταλάβατε, μεγαλύτερη τούμπα από του Καρατζαφέρη. Α, πιστεύετε... Μέσα στην Ελλάδα θα είναι λιοντάρι, ναι, έτοιμο να μας φάει. Mm-hmm. Και έξω λιοντάρι χωρίς δόντια. Δηλαδή για να κυβερνήσει θα πρέπει να κάνει τούμπα, έτσι το θεωρείτε απαραίτητο δηλαδή? Μα υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να βρεθεί σε καταστάσεις όπως η Κούβα πριν 60 χρόνια, δηλαδή να γίνει ο ταραξίας της διεθνούς κοινότητας? Ναι. Δεν νομίζω. Αυτή δεν έχουμε στιγμή, δηλαδή, τα guts. Ούτε ο λαός έχει τις αντοχές. Ούτε ο λαός μας πια έχει τις αντοχές, παρότι έχει φτάσει στο όριο και πολλοί λένε ας στοχεύσουμε να τελειώνουμε. Καλύτερα ό,τι είναι να γίνει γρήγορα παρά, ναι, ο αργός θάνατος. Έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν στο λαό τέτοιες αντιλήψεις. Ναι. Παρά τα αυτά, πιστεύω η λογική. Φαντάζομαι ότι η ιεραρχικοκρατία της ελληνικής κοινωνίας είναι μικρομεσαίοι, και οι μικρομεσαίοι θέλουν να παραμείνουν ακόμα στο ευρώ.
Δεν ξέρω και αυτό αν το θέλουν απόλυτα, γιατί οι μικρομεσαίοι, κύριε Τέρη μου, είναι αυτοί που τώρα πεθαίνουν της πείνας. Ναι, αλλά λέω ποσοτικά στην Ελλάδα οι περισσότεροι μικρομεσαίοι. Έχετε ναι, δίκιο, μπορεί να υπάρχει ένα αφού τμήμα. Αφού όμως είναι οι περισσότεροι ποσοτικά ναι. οι μικρομεσαίοι, άρα υπάρχει και μεγάλη πείνα. Ναι, και πολύ λίπος επίσης. Στη μεγάλη πείνα τώρα έχεις το περιθώριο να διαλέγεις ευρώ ή δραχμή. Στη μεγάλη πείνα κοιτάς το τομάρι σου. Ναι. Δηλαδή είναι σαν το λιοντάρι που όταν βρίσκεται μπροστά σε μια γέλη με ζέμπρες ναι. Θα φάει μια. Ναι, κοιτάνε όμως και λίγο και το κοιτάνε και τα παιδιά τους οι Έλληνες. Δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, έχουν μια άλλη λογική. Όσοι έχουν αντοχή να κοιτάξουν και τα ναι. παιδιά τους. Ναι. Γιατί όταν κοιτάς τα παιδιά τους. Πιο μακριά θέλει σχεδιασμό, θέλει ηρεμία. Ναι. Εδώ έχει χαθεί ηρεμία. Συναντάω εξαγριωμένους ανθρώπους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συναντάω. Και κάνουμε συγκεντρώσεις στις Ένωσης Κεντρών από εδώ και από εκεί και συναντάω ανθρώπους που με πλησιάζουν ακόμη και στις συγκεντρώσεις έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε πολιτικό. Ναι. Και τους εξηγώ, ρε παιδιά, λέω, η Ένωση Κεντρών ήταν μια ζωή αντιπολίτευσης αυτό το έσχος που γινόταν 40 χρόνια. Γιατί τα βάζετε με εμάς. Δηλαδή έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε πολιτικό. Ναι. Εσείς συμπιέζεστε, πιέζουν και εσάς, πρόεδρε. Τι δεν πιέζουν εμάς, αλλά πάνω δεν βρίσκουν τους άλλους. Κρύβονται του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι. Και όποιον βρουν μπροστά τους, τον κοιτούν σαν άγριο θηρίο. Ναι. Τα ακούτε δηλαδή και εσείς για τους υπόλοιπους, Βέβαια. Με πλησίασε προχθές μια κυρία στον Μπραχάμι και όταν είπα ότι προβλέπω ότι ο Τσίπρας θα κάνει τούμπα, ναι. ο Μεν Σαμαράς δεν χρειάζεται να κάνει τούμπα, την έχει ήδη κάνει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δύο χρόνια ήταν αντιμνημονιακός, τώρα ο άνθρωπος είναι. Ναι, δείχνει μια ευληγησία. Μνημονιακός. Ναι. Ο Τσίπρας λέω θα την κάνει τώρα. Ναι. Μεγάλη τούμπα. Και με πλησίασε αυτή η κυρία, λέει, όλοι οι πολιτικοί είστε κλέφτες. Όλοι οι πολιτικοί είναι τομάρια, λέει. Λέω, της λέω, κυρία μου, εσύ τι ψήφιζες τόσα χρόνια. Μου λέει, ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, λέει, είναι κλέφτες. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα αυτά... Δεν βρίσκεις και συμπέρασμα, δηλαδή, τώρα. Εντάξει, αυτός ο θυμός, ναι, ναι, ναι. όταν φτάνουν τώρα οι δεξιοί αστυνομικοί, οι συνταξιούχοι και ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Γιατί αποκρυπτογραφήσαμε το αποτέλεσμα έτσι, ναι, ναι, ναι. της 6ης Μαΐου ναι, ναι, ναι. και τι συνέβη, οι ακροδεξιοί αστυνομικοί που πάντα παγίως ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία επειδή τους κόψαν 300 ευρώ από τη σύνταξη ναι, ναι, ναι. πήγανε Χρυσή Αυγή. Έτσι, έτσι, αυτοί έτσι. είναι οι ψηφοφόροι. Μετά οι ψηφοφόροι του Καμένου είναι οι ΔΑΚΕ. Οι ΔΑΚΕ επειδή τις κόψανε συντάξεις και κάτι μισθούς εκεί ενσώματι πήγε στον Καμένο. Ναι, και δεν που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η ΠΑΣΚΕ ενσώματι ναι. πήγε κατά 70% στον Τσίπρα και κατά ένα 25% στον Κουβέλη. Μάλιστα, μάλιστα. Και γι' αυτό σας είπα ότι κινδυνεύει ο Κουβέλης λίγο. Ναι. Γιατί τώρα που γίνεται σύγκρουση των δύο πόλων, δύο κόσμων, ναι. ο κάθε ψηφοφόρος του Κουβέλη μήπως προτιμήσει να ψηφίσει Τσίπρα για να πάρει το δώρο την πρώτη θέση. Ναι, μάλιστα. Είναι λεπτή η θέση του Κουβέλη. Η θέση του Κουβέλη είναι λεπτή. Και τα βάζουν όλοι τώρα και με τον σύντροφο Άκη, ο οποίος τι έκανε άνθρωπο, δηλαδή έτρωγε με χρυσά κουτάλια. Και τι έγινε. Εντάξει, μόνο αυτός έκλεβε τώρα ο Άκης. Καλά. Απλά ένα σύστημα καταβροχθίζει έναν. Είναι απίστευτος ο Άκης όμως, έτσι. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, αλλά είναι λίγο απίστευτος ο Άκης όμως, έτσι. Εντάξει, δηλαδή αυτά τα οποία βγαίνουν είναι. Πολλά λεφτά πρέπει ναι. να τα έχει έξω όπως τα έχουν. Μια χαρά, σταθερά αξίζει. Σε ναυτιλιακές εταιρείες ναι, τα έχουν ξεπλύνει τα λεφτά. Απλά ναι, ο Άκης ναι. με το γεροντοέρωτα. Α, ναι. Με αυτή είναι. Αγόρασε και καμία δεκαριά σπίτια. Ωραία γυναίκα όμως τώρα, πρόεδρε. Δηλαδή μιλάμε σε τρελαίνες αυτή την ηλικία. Εντάξει, έτσι. Αλλά άξιζε να. Όχι, το λέμε κιόλας αυτό. Μπορούσε δηλαδή. Να έχει 10 φορές καλύτερη ναι. τη Star Ελλάς με τα λεφτά που έχει ναι. και να μην τον ήξερε ήδη πρώτη πλάνο. Ήθελε και τα. Ναι, είναι ο γεροντοέρωτα. Έτσι, ναι. Τα ήθελε, παιδί μου. Θυμάστε το χέρι. Πώς δεν το θυμάμαι τώρα. Θυμημή στο αεροπλάνο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Και τον Αντρέα αυτό τον κατέστρεψε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και τον Άκη ήταν 10 σπίτια. Ρε, παιδί μου. Είναι 10 σπίτια. Τώρα ο Καρατζοφέρης έχει κάνει 50. Έτσι. Και ο Τσίπρας έχει 60 σπίτια. Ερωτιάρετε στον Πάσο πάντως. Έχει 22 σπίτια. Δηλωμένα στο έψιλον. Ναι, ναι. Πάντως ερωτιάρετε στον Πάσο, ρε παιδί μου. Πολύ ερωτιάρετε. Εντάξει. Κοίταξε, όταν έχει κάνει 40 χρόνια υπουργό. Τα έχεις κάνει όλα, είσαι 75. Ναι.
τη γυναίκα σου δεν την γουστάρεις γιατί είναι σαν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Άμα σου κάτσει το μανάρι δηλαδή. Έχεις μια τσεπάρα με κάποια δισευρώ. Ναι, ναι. Τρελαίνεσαι, κύριε Τέρι μου. Έτσι και σου καθίσει το μανάρι μετά και τρελαίνεσαι. Ο Κλάνης, ο φίλος μας κάτω στη Ρώμη, μας συμφωνεί. Έτσι. Μα τόρμη ένα γίνεσαι μετά όταν βγει το μανάρι. Με μια τσέπη τόσο χοντρή. Να είσαι καλά, πρόεδρε. Με μια γυναίκα λίγο κουραστική. Έτσι, μετά το. Την πολυχρονία, δηλαδή. Βέβαια. Τόρμη ένα μετά γίνεσαι ο Άκης. Λοιπόν, να είσαι καλά, πρόεδρε, καλημέρα. Για την Ένωση Κεντρών εκεί να έχετε το νου σας. Τότε, το έχουμε, το έχουμε. Θέλω να κάνουμε εκπομπή. Γιατί πέρα να συζητήσαμε τι κάνουν οι άλλοι. Βέβαια, πούμε και τι κάνετε εσείς. Πρέπει να κοιτάξει τι θα κάνει εκείνος. Έτσι. Γιατί αυτός θα πληρώνει τους απατεώνες μετά τις 17 Ιουνίου. Θα τα πούμε σύντομα, να είστε καλά. Ένας κεντρών θα είναι συνήγορος. Θα τα πούμε σύντομα, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.